σχόλιο για το βραβείο σου σε έναν κόλλο για το οποίο στο πανηγυρισμό δάκρυσες. Εντάξει, ήταν πρώτη φορά πέρα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Πέτυχα και αυτό το ωραίο γκολ, το τέταρτο της ομάδας. Βγήκε αυθόρμητα ό,τι έκανα. Δεν περίμενα να πάρω το περιβραχιόνιο, και εκείνη τη στιγμή μου δόθηκε. Ωραίες στιγμές, αξέχαστες. Ελπίζω να έρθουν και άλλα τέτοια γκολ. Τι σημαίνει για ένα ποδοσφαιριστή που έρχεται από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ και έχει περάσει τόσο επασφαιριστή να φορά το περιβραχιόνιο σε μια ιδιαίτερη στιγμή και να σκοράρει? Εντάξει, όπως είπα και πριν, συναισθηματικά είναι πολύ έντονες οι στιγμές αυτές. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή, ειδικά όταν σκόραρα κιόλας, το ήθελα. Είχα έρθει από τον τραυματισμό, ήταν το πρώτο παιχνίδι με τον τραυματισμό μου και πραγματικά νιώσα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να, από μικρός να βλέπεις μια ομάδα να πανηγυρίζει για αυτή, να πηγαίνει στο γήπεδο και να έρθει η στιγμή να φέρει το περιβραχιόνιο και μάλιστα να βάλει σε γκολ. Είναι πολύ ωραία στιγμή. Δημήτρη, πόσο απέχεις από το να το έχεις μόνιμα αυτό το περιβραχιόνιο? Αισθάνεσαι εσύ ότι έλεγες? Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, είναι μεγάλη κουβέντα. Ο σκοπός μου είναι να βελτιώνουμε όλο καθημερινά, να έρθει η στιγμή που όταν χρειαστεί να το πάρω για να γίνω μόνιμος, να το πάρω πραγματικά, δηλαδή να ξεκινάω όλο και να τελειώνω όλο από μένα. Αυτό δεν ξέρω πότε θα συμβεί και αν θα συμβεί, ελπίζω να συμβεί. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να βελτιώνομαι και να γίνομαι καθημερινά καλύτερος ώστε να φτάσω στο επίπεδο. Δύο λόγια για τα παιχνίδια τα κρίσιμα, γιατί αύριο και την Κυριακή είναι δύο μάτς. Εντάξει, αύριο ο στόχος να καθαρίσουμε την πρόκριση, να συνεχίσουμε σε αυτή τη διοργάνωση που είναι και ο στόχος μας να την κατακτήσουμε και να τελειώσει το αυριανό και για την Κυριακή βλέπουμε.